Φυσικό και απαραίτητο βήμα στην ανάπτυξη της συνεργασίας Ελλάδος και Σοβιετικής Ενώσεως χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός κ. Κωνσταντίνος Καραμανλής την τετραήμερη επίσημη επίσκεψή του στη Σοβιετική Πρωτεύουσα. Ήταν η πρώτη φορά που Έλληνας Πρωθυπουργός επισκέπτεται τη Μόσχα, την πόλη αυτή των 8 εκατομμυρίων κατοίκων, με τις σφαγές λεωφόρους, τα ιστορικά κτίρια και τα καταπράσινα πάρκα στις όχθες του ποταμού Μόσκοβα. Μια περίληψη της Μόσχας αρχίζει και τελειώνει συνήθως στην Κόκκινη Πλατεία, που θεωρείται και η καρδιά της Σοβιετικής Πρωτεύουσας. Στη νοτιοανατολική άκρη, ο Πρεδρικός Ναός του Αγίου Βασιλείου. Από τα πιο θαυμαστά δείγματα εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής του 16ου αιώνα. Στην άλλη πλευρά της πλατείας, πίσω από το τείχος του Κρεμλίνου, προβάλλουν χρυσή τρούλη από εκκλησίες, ανάκτορα και άλλα ιστορικά μνημεία, που συνθέτουν ένα εκθαμβωτικό μοσαϊκό πανόραμα της ρωσικής αρχιτεκτονικής, όπως εξελίχθηκε και διαμορφώθηκε από το 13ο αιώνα μέχρι σήμερα. Η υποδοχή του κυρίου Καραμανλή στο αεροδρόμιο της Μόσχας υπήρξε και εξαιρετικά επίσημη και ιδιαίτερα θερμή. Παρά τη συνεχή βροχή και το τσουχτερό κρύο, ο Σοβιετικός Πρωθυπουργός κ. Αλεξέη Κοσίγιν, ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Αντρέι Γκρομίκο και άλλες προσωπικότητες της Σοβιετικής Κυβερνήσεως περίμεναν αρκετή ώρα στο αεροδρόμιο Βνούκοβο 2 για να καλωσορίσουν τον Έλληνα Πρωθυπουργό, που συνοδεύεται από τον Υπουργό Εξωτερικών κ. Γεώργιο Ράλη και υπηρεσιακούς παράγοντες. Η πρώτη συνομιλία των κυρίων Καραμανλή και Κοσίγκιν έγινε λίγες ώρες αργότερα στην ιστορική αίθουσα της Εκατερίνης, στο μεγάλο ανάκτορο του Κρεμλίνου. Στη σύσκεψη που διήρκεσε τρεις ώρες, συζητήθηκαν διμερεί και διεθνή θέματα. Οι συνομιλίες συνεχίστηκαν στην ίδια αίθουσα το επόμενο πρωί και ολοκληρώθηκαν με την υπογραφή κοινής δηλώσεως αρχών, η οποία αποτελείται από 12 σημεία. Στην κοινή δήλωση αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι οι δύο χώρες θα ακολουθήσουν πολιτική φιλίας, καλής γειτονίας, ειρηνικής συνυπάρξεως και επωφελούς συνεργασίας με βάση το σεβασμό της ανεξαρτησίας, της κυριαρχίας, της εδαφικής ακαιρεότητας, του απαραβιάστου των συνόρων και της μη αναμίξεως στις εσωτερικές υποθέσεις της άλλης. Κατά τις συνομιλίες εξάλλου για τα οικονομικά θέματα, συμφωνήθηκε η αύξηση σε 2 εκατομμύρια τόνους της ποσότητας πετρελαίου που θα χορηγεί ετησίως η Σοβιετική Ένωση στην Ελλάδα για το 1980, 1981 και 1982. Στον ενδιάμεσο χρόνο, ανάμεσα στις δύο μακρές συσκέψεις με τη Σοβιετική ηγεσία, ο κ. Καραμανλής μετέβη στο μνημείο του αγνώστου στρατιώτου, όπου κατέθεσε ένα δάφνινο στεφάνι. Η επίσημη τελετή στο μνημείο του αγνώστου στρατιώτου, μέσα στον περίβολο του Κρεμλίνου, έληξε με παρέλαση στρατιωτικού τμήματος προς τιμήν του Έλληνα Πρωθυπουργού. Η συνάντηση του κυρίου Καραμανλή με τον ηγέτη της Σοβιετικής Ενώσεως, κύριο Λεονίδ Μπρέζνιεφ, έγινε σε ατμόσφαιρα θερμής εγκαρδιότητας. Κατά τη συνομιλία των δύο ηγετών, που κράτησε 1 ώρα και 15 λεπτά, δόθηκε η ευκαιρία να διατυπωθούν με σαφήνεια οι ελληνικές θέσεις πάνω σε διάφορα θέματα. Το κλίμα αμοιβαίας κατανοήσεως και ειλικρινίας που διατηρήθηκε σε όλη τη διάρκεια των ελληνοσοβιετικών συζητήσεων, αντικατοπτρίζεται εξάλλου και στη δήλωση του κυρίου Καραμανλή, ότι δηλαδή η ελληνική πλευρά δεν επρόκειτο να ζητήσει τίποτα εις βάρος των σοβιετικών συμφερόντων, ούτε όμως και να προσφέρει τίποτα εις βάρος των ελληνικών. Στο κοινό ανακοινοθέν που δόθηκε αργότερα στη δημοσιότητα, υπογραμμίζεται η σημασία της επισκέψεως του Έλληνα Πρωθυπουργού στη Σοβιετική Ένωση και τονίζεται και από τις δύο πλευρές η επιθυμία για διεύρυνση της συνεργασίας των δύο χωρών. Μετά τη Μόσχα, ο Πρωθυπουργός κ. Καραμανλής επισκέφτηκε το σημερινό Λένιγκραντ, την άλλοτε Πετρούπολη. Μεγαλόπρεπα κτίρια, εκκλησίες, μνημεία και αγάλματα εντυπωσιάζουν τον επισκέπτη του Λένιγκραντ.
Στο επίκεντρο όμως του ενδιαφέροντος βρίσκονται πάντα τα περίφημα χειμερινά ανάκτορα που στεγάζουν εδώ και αρκετές δεκαετίες το Μουσείο του Ερμιτάζ. Ο Πρωθυπουργός κ. Καραμανλής επισκέφθηκε το περίφημο μουσείο όπου φυλάσσονται με εξαιρετική φροντίδα σε αίθουσες που αστράφουν από χρυσάφι, καλλιτεχνική θησαυρή και σπάνιες συλλογές έργων τέχνης από όλο τον κόσμο και από όλες τις περιόδους της ιστορίας. Προηγουμένως, ο Έλληνας Πρωθυπουργός είχε μεταβεί στην περιοχή όπου έχει αναγερθεί το μνημείο των υπερασπιστών του Λένιγκραντ που έπεσαν στις μάχες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Στο βιβλίο των επισκεπτών, ο κύριος Καραμανλής έγραψε την ακόλουθη φράση: «Με σεβασμό, θαυμασμό και ευγνωμοσύνη». Την επόμενη ημέρα, ο κύριος Καραμανλής αναχώρησε από τη Σοβιετική Ένωση για τη Βουδαπέστη, την πρωτεύουσα της Ουγγαρίας, που ήταν και ο δεύτερος σταθμός της περιοδίας του στις ανατολικές χώρες. Η υποδοχή υψηλού επίπεδου επεφύλαξαν οι ηγέτες της Ουγγαρίας στον Έλληνα Πρωθυπουργό, που επισκέπτεται για πρώτη φορά τη χώρα τους. Ο Πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, κ. Γιώργη Λαζάρ, και τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου υποδέχθηκαν τον κύριο Καραμανλή στο αεροδρόμιο της Βουδαπέστης. Η Βουδαπέστη, που οφείλει το όνομά της στις δύο ξεχωριστές πόλεις που την αποτελούν, τη Βούδα στη δεξιά όχθη του ποταμού Δούναβη και την Πέστη στην αριστερή όχθη, έχει να επιδείξει πολλά ιστορικά κτίρια, εκκλησίες, ανάκτορα και αδριάντες, που θυμίζουν τη μακραίων ιστορία της πρωτεύουσας των Μαχιάρων. Οι συνομιλίες του κυρίου Καραμανλή με τους Ούγγρους επίσημους κάλυψαν τις διμερείς σχέσεις για τις οποίες διαπιστώθηκε και από τις δύο πλευρές η επιθυμία να καταβληθεί κάθε προσπάθεια για την περαιτέρω διεύρυνση και ανάπτυξή τους, ανεξάρτητα από τις διαφορές που υπάρχουν στο πολιτικό, κοινωνικό και οικονομικό σύστημα των δύο χωρών. Στο κοινό ανακοινοθέν που εξεδόθη, υπογραμμίζεται εξάλλου η πρόθεση και των δύο πλευρών να εργαστούν για τη διεύρυνση της συνεργασίας και για την εδραίωση της ειρήνης στην Ευρώπη. Στο Υπουργείο Εξωτερικών της Ουγγαρίας έγινε παράλληλα η υπογραφή δύο συμφωνιών. Μιας για τεχνική και επιστημονική συνεργασία και μιας για αμοιβαία δικαστική αρρωγή. Τη Συμφωνία Δικαστικής Αρρωγής υπέγραψαν ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Γεώργιος Ράλης και ο Ούγγρος Υπουργός Δικαιοσύνης κ. Ίμρε Μαρκόγια. Το θέμα της υφέσεως και της ειρηνικής συνεργασίας απασχόλησε ιδιαίτερα τις συνομιλίες του κ. Καραμανλή με τον ηγέτη της Ουγγαρίας κ. Γιάννος Κατάρ, ο οποίος σημειωτέων επέσπευσε την επιστροφή του από το Ανατολικό Βερολίνο για να συναντήσει τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Η συνομιλία κράτησε 1 ώρα και 10 λεπτά και κάλυψε κυρίως τις πολιτικές πλευρές της συνεργασίας των δύο χωρών, καθώς και γενικότερα διεθνή προβλήματα. Η Πράγα, η κοσμοπολίτικη πρωτεύουσα της Τσεχοσλοβακίας, το Ανατολικό Παρίσι όπως πολλοί το ονομάζουν, είχε πάρει τη φθινοπορεινή της όψη, καθώς ένα ελαφρό πέπλο ομίχλης σκέπαζε και τα δύο τμήματα της παλιάς και της νέας πόλεως στις όχθες του ποταμού Μολτάβα. Τον κύριο Καραμανλή υποδέχθηκαν με κάθε επισημότητα στο αεροδρόμιο της Πράγας ο Τσέχος Πρωθυπουργός κ. Λουμπομίρ Στρόγκαλ, πλαισιούμενος από τα μέλη της κυβερνήσεώς του και άλλες προσωπικότητες. Το ίδιο απόγευμα, ο κ. Καραμανλής είχε την πρώτη επίσημη συνομιλία με τον Πρωθυπουργό της Τσεχοσλοβακίας στο κυβερνητικό μέγαρο της Πράγας. Στην πρώτη αυτή συνάντηση έγινε ανασκόπηση της εξελίξεως της διμερής σχέσης και αμοιβαία ενημέρωση για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει κάθε χώρα. Την επόμενη ημέρα, ο κ. Καραμανλής συναντήθηκε στο μέγαρο της Βουλής με τον πρόεδρο της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας της Τσεχοσλοβακίας, κ. Γκούσταφ Χούζακ. Οι δύο άντρες αντάλλαξαν απόψεις για την ανάπτυξη των σχέσεων ανάμεσα στις δύο χώρες και ασχολήθηκαν με διεθνή θέματα όπως ο αφοπλισμός και η συνεργασία μεταξύ των κρατών της Ευρώπης. Η
Οι συνομιλίες των Πρωθυπουργών Ελλάδος και Τσεχοσλοβακίας επαναλήφθηκαν την επόμενη ημέρα και συνεχίστηκαν αργότερα κατά τη διάρκεια μεγάλης συσκέψεως στο κυβερνητικό μέγαρο Τσέρνισκι με τη συμμετοχή των Υπουργών Εξωτερικών των δύο χωρών και άλλων προσωπικότητων. Στο κοινό ανακοινωθέν που εξεδόθη με τη λήξη των συνομιλιών, τονίζεται μεταξύ άλλων η ικανοποίηση και των δύο πλευρών για την πορεία των διμερών σχέσεων και υπογραμμίζεται η επιθυμία για περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας, η οποία ανταποκρίνεται στα συμφέροντα των δύο λαών, στις αρχές του Χάρτου των Ηνωμένων Εθνών και στις διατάξεις της τελικής πράξεως της διασκέψεως του Ελσίνκη. Μετά τη λήξη των συνομιλιών, οι Πρωθυπουργοί Ελλάδος και Τσεχοσλοβακίας υπέγραψαν κοινή δήλωση με την οποία διακηρύσουν την απόφαση να αναπτύξουν τη συνεργασία των δύο χωρών και να συμβάλλουν στην εδραίωση της ειρήνης και της συνεργασίας των λαών της Ευρώπης.